Το σχέδιο κανονισμού για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο υπάγεται στην αντιδραστική στρατηγική του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και αμφισβητεί και περιορίζει περαιτέρω την προσφυγική ιδιότητα. Αποδυναμώνει την αρμοδιότητα του κάθε κράτους για την απονομή ασύλου, η οποία εκχωρείται πλέον και στον εν λόγω οργανισμό. Ενιοποιείται έτσι εν μέσω αντιθέσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ενταφιασμός της συνθήκης της Γενέβης με εξέταση του ασύλου όχι σε ατομική βάση, αλλά με βάση τη χώρα καταγωγής. Στοιχείο που συνδέεται με τις βλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεισδύσει σε τρίτες χώρες με εργαλείο το προσφυγικό. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προφανής. Οι fast track μαζικές απελάσεις προσφύγων πίσω στη χαμοζωή στις χώρες τους λόγω των πολέμων που εξαπολύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί της. Διαιωνίζονται επίσης ο εγκλωβισμός στις νέες υποδομές, υπερδομές, φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά νησιά. Οι ΔΕ ΜΚΟ αναβαθμίζονται περαιτέρω έχοντας αναβαθμισμένη ανάμειξη στον οργανισμό ασύλου. Γενικεύεται η καταστολή με το Frontex, τα σύνορα και με την επικείμενη αναβάθμιση της Eurodac και του Ευρωφακελώματος υπάρχει συνέχεια. Και ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα είναι το άλοθη για όλα αυτά. Απαιτούμε λοιπόν σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση το κεφάλαιο για το καπιταλιστικό σύστημα που γεννά πολέμους, προσφυγιά, φτώχεια, οι πρόσφυγες να πάνε στις χώρες πραγματικού προορισμού τους και σε αυτές να αιτηθούν άσυλο με τα προβλεπόμενα της συνθήκης της Γενέβης, οι δε αναγνωρισμένοι πρόσφυγες να στήζονται ουσιαστικά από τις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους χωρίς καμία εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ευχαριστώ.